Ήταν μια πολύ παραγωγική επίσκεψη. Θέλω να συγχαρώ όλο το προσωπικό και υγειονομικό και διοικητικό που καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσει αυτό το νοσοκομείο σε μια στοιχειώδη λειτουργία με πραγματικά πολύ αντίξωες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο εδώ πρέπει να έχει αυτοδιοίκητο. Πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις όχι μόνο για την τοπική κοινωνία την οποία υπηρετεί, αλλά για την πολύ μεγάλη έκταση την οποία υπηρετεί. Έχουμε και νησιωτικότητα και ορεινότητα σε αυτό εδώ πέρα το μέρος της Κρήτης και δεν πρέπει να είναι η Ανατολική Κρήτη και δει η περιοχή εδώ πέρα η ευρύτερη της Εράπετρας σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Η επισφάλεια την οποία αντιμετωπίζει το προσωπικό είναι τεράστια. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα περί αλλαγής στην τοποθεσία που λειτουργεί ένας μελλοντικός εργαζόμενος πραγματικά βάζει μια τροχοπέδη πριν καν μπορέσει αυτό το νοσοκομείο να πληρώσει ένα οργανόγραμμα το οποίο και εκείνο είναι προστελεχωμένο εξ αρχής, κυριολεκτικά σε αριθμούς του 1986. Γενικά υπάρχει το ευρύτερο εθνικό πρόβλημα της de facto ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Εάν θέλουμε να δούμε αποκέντρωση και ανάπτυξη σε μια περιφέρεια που έχει πολλά να υποσχεθεί, δεν μπορούμε να θέτουμε αυτό εδώ πέρα το νοσοκομείο σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Οι εργαζόμενοι εδώ και η τοπική κοινωνία πρέπει να αισθάνονται πολίτες πρώτης κατηγορίας, ισότιμοι πολίτες. Και η κεντρική κυβέρνηση έχει πολλά να διορθώσει εδώ. Θα τονίσω και κάτι το οποίο δεν θέλει μάλλον να μας πει η κυβέρνηση και αυτό είναι ότι μέσω μνημονίων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο πέρα. Μακάρι να αντλήσουν οι κυβερνώντες μερικά παραδείγματα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να ασχοληθούν με την κατάσταση εδώ.